να είμαστε. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα, παιδιά. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, Σταύρος Κόκκας ονομάζομαι. Δημοσιογράφος δηλώνω. Τις πρωινές ώρες, τις νυχτερινές με PR. PR. PR, ένας φιλόσοφος της ζωής. Ένας φιλόσοφος της ζωής. Τέλειος Αναστασιάδης δίπλα μου. Ο ανιψιός του Άγγελου Αναστασιάδη. Καλημέρα, Θείο. Φεύγεις. Καλή τύχη, φίλε. Στο καλό. Ασφάλεια. Κάνε ασφάλεια. Ζωής. Εντάξει, ναι. Πολύ σημαντικά πράγματα η ασφάλεια ζωής στη ζωή. Πόσο μάλλον όταν είσαι δημοσιογράφος. Τουλάχιστον να εξασφαλιστούν αυτοί που πρέπει. Οι δικοί σου άνθρωποι. Δικοί σου άνθρωποι. Ωραία. Αν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις για ασφάλεια ζωής, γιατί συνήθως ο δημοσιογράφος ο μέσος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Για να ξέρει ο κόσμος. Ο κλάδος δεν έχει μόνο Σρόιτερ. Ο συγκεκριμένος που φεύγει, βέβαια, μπορεί να ασφαλίσει και καμιά 12.000 άτομα. Βέβαια. Ναι, απλά είναι. Απλά είναι. Στέλνουμε τον πλούσιο. Αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον των ανθρώπων του. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όταν και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη σε μένα και τον Βασιλιά. Δηλαδή, εγώ κάνω μια εκπομπή και κάνω και μια δεύτερη μετά, παιδιά, γιατί δύσκολη και η πείνα έχει πέσει. Ωραία. Η αγαπημένη μου ώρα με τον Βασιλιά, βέβαια, με τον οποίο χθες φάγαμε μια πολύ ωραία ψαρόσουπα. Ψαρόσουπα. Και προχθές φάγατε ψαρόσουπα. Όχι, αυτός έφερε ψαρόσουπα προχθές, μετά εγώ γιουβέτσι είχα πάρει. Ναι. Χθες φάγαμε ψαρόσουπα. Και οι δύο. Εκπληκτική, βελουτέ. Με ελληνικό αστακό. Λέω, πώς το καταλαβαίνεις αυτό, ρε φίλε, ότι είναι ελληνικό. Λέω, μιλάει. Μου λέει, είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό. Έχεις δει στην Ελλάδα ποτέ ζωντανό αστακό. Με στη θάλασσα. Όχι, όχι. Ούτε εγώ. Κάνει αχινό και αυτό. Αχινό και αυτό το πατάμε, ναι. Τέλος πάντων, ωραία η σούπα. Ωραία. Αισθανθήκαμε λίγο πλούσιοι σε εκείνο το διάστημα με αυτή την. Πώς το λένε, την σούπα των 80 ευρώ. Τι ψάρια έχει μέσα, αστακό. Μόνο. Αστακό, πατάτες και καρότο. Τι άλλο να έχει μια σούπα. Αυτό ρε φίλε, δεν το λες και ψαρόσουπα, το λες αστακό σούπα. Εντάξει τώρα. Ψαρόσουπα έχει μέσα. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. 5-6 ψάρια. Εντάξει. Η καλή, ο υπερτιμημένος αστακός. Δηλαδή, άμα ήταν μια παντσετόσουπα θα ήταν πάρα πολύ. Υπερτιμημένος όμως. Ναι, υπερτιμημένος. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε εδώ για να προτείνουμε φαγητά. Αν και τώρα που το φέρει κουβέντα θα χτυπήσουμε μια παντσέτα μετά το τέλος της τρίωρης μαραθωνίου. Εδώ είμαστε για να αναλύσουμε τα θέματα του ΠΑΟΚ μας. Θυμάσαι τι είχα πει στο σερβιτόρο στην Ολλανδία που περάσαμε εκείνο το βράδυ με αστακούς κτλ. Δεν ξέρω, φλέγουμε από. Μεσαία τάξη. Να χαιρετήσουμε τον Κώστα τον Κοτζαλά στο εξωτικό Αϊτχόβεν, πώς το λέγονταν το χωριό που πήγαμε. Τώρα εντάξει. Που ήταν 11.30 το βράδυ μέρα. 10 γράμματα τα 8 σύμφωνα. Τώρα εντάξει. Ναι, εντάξει. Ένα πολυσύλλαβο τέλος πάντων χωριό, τα χαιρετήματα μας και εκεί. Που τον λέω. Ναι, αφήσαν πρώτα τα σκεύη που από κάτω έχει φωτιά για να. Ναι. Ναι. Και με το που βλέπω τους αστακούς να έρχονται, τον λέω, αδερφέ, πάρε αυτό, λέω, το ντεκόρ. Τη μέση. Και απάτσι δεν είναι ντεκόρ. Εκεί βέβαια στρόφαρα και κατάλαβα. Εντάξει. Ότι τοποθετείται απλά, ναι, το έργο. Κοιτάξτε, έχουν αυτά τα μυστήρια τα ωραία. Τους αρέσουν τους Ολλανδούς αυτά τα σκεύη. Εμείς τα θεωρούμε περιτά. Εγώ παραδείγματος χάρη κυνηγάω τις γλάστρες στα τραπέζια. Φοβερό, ναι. Ήρθα να φάω. Ωραία. Θέλω τον χώρο μου. Δεν είναι 30 τετραγωνικά το τραπέζι. Και μου βάζεις φυτό. Να το κάνω τι το φυτό, ρε αγόρι μου. Να ψάχνω τη σαλατιέρα που είναι μισή ώρα. Ή το αλάτι. Το αλάτι που το βρίσκει πιο εύκολα όταν είναι τέλος πάντων στη θάλασσα με τη χούφτα. Από τότε στο τραπέζι. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε και αυτό. Τα χαιρετίσματα μας στον Κώστα, ο οποίος μας έκανε ένα εκπληκτικό τραπέζι το περασμένο καλοκαίρι. Τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που ήμασταν στην Ολλανδία με την ομάδα. Το οποίο εμπεριείχε αστακό. Γύρω. Γύρω. Πανσέτα, τζατζίγε, μπιφτέκια, ναι, τα γνωστά, ναι, κοτόπουλο. Ναι, ναι, καλαμαράκια. Δηλαδή, αφού γλιτώσαμε. Κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια. Αφού γλιτώσαμε την πλήση στομάχου εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ό,τι δεν ξεφύγαμε. Εκείνη τη μέρα μας έχουν πει ότι δεν κάνει να τρως παράλληλα, το φάγαμε παράλληλα. Δεν σου λένε δεν ταιριάζει το ψάρι με το τυρί. Λάθος. 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 Εντάξει. Αν το ψάρι, παιδιά, είναι φρέσκο, δεν υπάρχει θέμα. Αν το τυρί είναι φρέσκο, επίσης. Και αυτό, ναι. Οπότε αν είναι και τα δύο φρέσκα. Αν ένα από τα δύο δεν είναι φρέσκο, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Αλλά παραδόξως εκείνο το βράδυ δεν φάγαμε πολύ. Δεν φάγαμε πολύ, όχι. Δεν κάνω, δηλαδή έχουμε κάνει και πολύ χειρότερα. Έχουμε κάνει το μυθικό να μπορούμε να αναπνεύσουμε.
Δεν είναι, και εγώ... το μυθικό που είχες πάρει, ό,τι είχε μείνει δηλαδή, τουλάχιστον 5 κιλά κρέατα σε, μια... ναι. σε ένα κουτί για να καταλάβει ο κόσμος πώς είναι στους γάμους οι τούρτες. Ναι. Εκείνο και το έβγαλε στο μπαλκόνι που είχε κρύο εκείνη την περίοδο. Ναι, και τρώγαμε δύο μέρες κρέας. Γιατί αλλιώς δύσκολα. Και με την τοστιέρα η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει. Βέβαια, βέβαια. Γιατί ο Κόλκας φροντίζει όλους. Δηλαδή θα πάει πρώτη μέρα Media Markt. Κάνουμε και διαφήμιση. Δεν πειράζει. Δίνουν κανένα φράγκο αυτοί που και που στο ραδιόφωνο. Media Markt. Τι θα πάρει ο Κόλκας? Τοστιέρα. Εσπρεσιέρα. Σέικερ. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, Στέργιο? Την εσπρεσιέρα πρέπει να την πάρουμε κάποια στιγμή. Έχει μείνει Ολλανδία. Γιατί από ό,τι κουβαλούσαμε πίσω. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, φροντίζει ο Κόλκας, έχει φέρει το εσπρέσο. Δεν τα λες αυτά. Και από τις καλές. Ωραία, και από τις καλές. 150 πλάς. Ναι. Και την έχει τώρα η Ελίζαμπεθ. Η Ελίζαμπεθ. Όχι. Δεν τα λες. Θα γίνει γηδής και θα μαζί μπροστά σου. Αφήνετε το κλίμα για τον Κόλκα εκεί. Να το... Οι Αθηναίοι, τα λαμόγια, υποκείτες, να λένε. Ο Κόλκας, ο οποίος είναι Αθηναίος, βέβαια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ωραία. Να λένε για τον Κόλκα. Πες εσύ. Ο Κόλκας δεν είναι καλό παιδί, ρε. Μας παίρνει σπέσχερες το ένα το άλλο. Δεν τα λέτε. Πότε είπε εγώ κουβέντα? Πότε είπε εγώ στην κουβέντα? Ποτέ. Λοιπόν, ρίζεις καζίνο. Ξεκινάει σήμερα. Μαρτάρα, φίλε, ο Γιάννης. Σφαγή. Μία φίλη μου που πήγε ήρθε πριν 5 λεπτά στο σπίτι. Δοκίμασε από όλα τα κοκτέιλ και τα ποτά. Ναι. Ο μπαρίστα έχει 4 θλάσεις στην πάπια. Δηλαδή το απεριόριστο το τίμησε η φίλη σου. Ωραία. Είμαι λιπόθυμη, εμφανίστηκε. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, από σήμερα και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, το πρόγραμμα λέει μέχρι Κυριακή 14 Οκτωβρίου, αλλά μπορεί να πάρει καμιά παράταση, όπως έγινε με την Μπεγκιζίνα. Λοιπόν, εισιτήρια στο καζίνο, όλο το 24ωρο, εισιτήρια στα καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων και στο ticket services και τηλεφωνικά και μέσω ίντερνετ. Γιάννης Πλούταρχος με οχταμελής ομάδα χορευτών για πρώτη φορά στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίζεσαι Καζίνο. Χορευτών ή χορευτριών, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Χορευτών λέει. Χορευτών. Λένε οι πληροφορίες μου. Χορευτών. Πώς θα ενημερώσουμε, θα μιλήσουμε λίγο με καζίνο, να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μην πάω και τον Τρίφωνα να χορεύει μπροστά μου. Εντάξει, έχεις δει το σκίτσο. Που, είναι, που κοιμάται η άλλη, λέει άσε με να κοιμηθώ, του λέει η άλλη το πουλί του Τρίφωνα και τελειώνει τα μάτια. Το είδα. Ναι. Προσπαθώ να το ξεχάσω. για συνέχιση, ευχαριστώ που μου το έφερες στο μυαλό. Στίχημαν, φίλε. Έρχεται Super League, πρωτάθλημα, θα δώσουμε μετά νικήτρια στήλη. Χθες με πούλησε η Θεά Τύχη, με πούλησε. Χάνει πέναλτι Αλαβές. Ρε Αλαβές, ας το διάλο ρε, μας βρήκες. Ωραία. Over τη Σασουόλο 0-2. Χάθηκε να μπει άλλο ένα δηλαδή. Χάθηκε. Εντάξει. Πιάσαμε ξεκούρα στο Ολυμπιακό. Άσος και Άντερ 3,5. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. 2-10. Ξεκούραστα. Τις είχε τις ευκαιριούλες του Λεβαδιακός. Τις είχε. Ναι, αλλά σου λέει θα παίζουμε με δεύτερη ομάδα. Τέλος πάντων. Στοίχημα λοιπόν. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Τα στάζει κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τιμηθεί και αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια όλα τα πρωταθλήματα που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Αναδομός τον 10ο χρόνο λειτουργίας, χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη στις 13 Οκτωβρίου. Δεν έχω δει τον Κωνσταντινίδη από τότε, μόνο στο Viper κάτι ψηλό λέμε. Να δω αν έχει ξεκινήσει καμιά δίαιτα μυστήρια για να τρέξει τον ημαραθώνιο. Ο Patrick Ewing του Κορδελιού. Γιατί μιλάμε για παιχτάρα όταν ήταν μικρός. Ναι. Ναι, ναι, τα βάζω από παντού. 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες στον μαραθώνιο και 10% σε όσους επισκεφτούν το περίπτωτο της Αναδομό για δωρεάν εκτίμηση κόστους εργασιών. Μαζί μας Συνάξους, περήφανος χορηγός. Περήφανος δεν δες τίποτα. Ξεκάθαρα. Της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έξαλλος βέβαια με την εμφάνιση της περασμένης Τετάρτης. Συνήλθε. Είναι, ή τώρα, περιμένει λίγο. Θα πάει μια Νέα Υόρκη να συνέλθει. Εντάξει. Γιατί η χορηγή μας είναι λίγο. Ξεσβγάζουν τα αποθυμένα τους λίγο ακριβά. Ναι. Δεν είναι. Τρελάθηκε, ξέρω εγώ, με τον Κολκίδη. Θα φύγει μακριά, να φύγει ενέργεια από πάνω του, η κακιά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πολλές επιλογές, εντάξει, για το πώς θα προμηθευτείτε τα παπούτσια Naxus και στο διαδίκτυο nak.gr δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα πλατεία Αγία Σοφίας, δεύτερο στο Μετεράνια Κόσμος, τρίτο το κατάστημα Stock μέχρι 70% έκπτωση
Βασιλίση Όλγα και Μπότσαρη γωνία. Και μαζί μα την πρώτη ώρα, κέντρο διαβίου μάτι τη Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική. Για όσοι θέλουν να γίνουν κορυφαίοι σε αυτού του κλάδου, Εθνική Αμήνη 14-2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Πολλά θέματα, τα έχει σημειώσει. Βέβαια. Ναι. Έχει ολόκληρο αυτό το χαρτί. Πάντα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ποιο είσαι, πραγματικά. Έχει απογειωθεί η οργάνωση. Ναι. Έχει και βρει τα πατήματά σου, φίλε. Εντάξει, την πρώτη εβδομάδα ήσουν και εκεί, στη δεύτερη ήσουν. Τώρα είσαι κύριο, φίλε. Να πάμε λίγο έτσι στα σκληρά από την αρχή. Να ασχοληθούμε σκληρά με Τσιμιτζόγλου ή θες να πούμε πιο χαλαρά αυτό. Πιο χαλαρά, φίλε. Μπάλα έχουμε, αυτά ιστορίες. Με τον Ολυμπιακό παίζουμε. Όποιος μας στείλει μια φωτογραφία του Τσιμιτζόγλου, να δούμε κι εμείς πώς είναι, την έχεις δει. Οπότε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ολόγραμμα. Ναι. Θα κερδίσει ένα διαρκείας πάω και την επόμενη χρονιά όμως. Τώρα δεν έχουμε άλλα. Εντάξει, στείλτε στο λογαριασμό του. Πάω 24 στο Facebook. Ναι. Στείλτε όπου μπορείτε. Αλλά μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Δεν θα πούμε διαρκείας γιατί είναι όντως. Θα κεράσουμε ένα τραπέζι, ρε φίλε. Όποιος βρει μια φωτογραφία του Τσιμιτζόγλου. Μπορεί και να μην υπάρχει, Σταύρο. Και ποιο σου λέει εσένα. Πώς είναι τα ψεύτικα προφίλ, ρε παιδί. Να σλαμά π.χ. και να σου πει να ο Τσιμιτζόγλου. Πού το ξέρει αυτό. Σωστό. Θα πρέπει να το τσεκάρουμε. Υπάρχει κάποιο που να ξέρει το Τσιμιτζόγλου βασικά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Υπάρχει κάποιο, δηλαδή συζητάει κάποιο μαζί του, είναι πραγματικό άτομο. Αγάπη, αγάπη, love, τι έγινε, τι έπαθες. Εκνευρισμένη αγάπη, ξέρεις ο Τσιμιτζόγλου πως είναι, τον έχεις συναντήσει ποτέ. Όχι, αλλά τον έχω στο μυαλό μου κάπως. Μαύρο. Όχι, τι λες. Απαντάω σοβαρά δηλαδή, τι να πω. Τι έχεις, σε βλέπω λίγο ότι... Ναι, είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη. Ήρθαν οι Ρώσοι που έλεγε μια φίλη μου, όχι. Γιατί άμα έρθουν οι Ρώσοι εκνευριζόμαστε. Όχι, είναι συνθηματικό. Γι' αυτό. Δεν υπάρχει συνεννόηση όπως βλέπεις σήμερα, δεν είναι κάτι. Τη πρώτη μέρα, σε τόσο λεπό. Τι. Ένα λάπτοπ θέλω. Ένα λάπτοπ. Σου είπα, είναι το πρόβλημα των ημερών. Πόσες φορές θα το πω. Πιστεύω ότι θα υποκύψω πλέον. Δηλαδή σήμερα τα έχω δει όλα. Λάπτοπ θα σου δώσω. Δεν θα σου πάρω τη ζωλιακρότητα. Θέλω να αγοράσω καινούριο. Η αρχική συνομιλία μεταξύ των δύο σας ότι έχω λάπτοπ, έλα να πάρεις. Ναι, αλλά πώς θα μεταφέρω τα προγράμματα. Ναι. Δηλαδή πες Σταύρο, θα τα μεταφέρω εγώ. Ναι, να σου δώσουμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, που έχω 700 προγράμματα μέσα, τι να κάνω δηλαδή. Δεν μπορείς να τα ξακατεβάσεις, δηλαδή, αγάπη αυτό. Δεν είναι τόσο απλά. Θα σου πω μετά εκτός. Δεν είναι τόσο απλά. Τι έχεις εσύ του. Ωραία, τι συζητάμε τώρα. Walking το μηχάνημα και πηγαίνετε βόλτα. Τι έχεις. Βγήκε η βάρδια σημερινή, αυτό κρατάμε. Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το στυλ με τον μπουφάν στου ώμου αρέσει. Όχι στην αγάπη γενικότερα. Είναι και η φυσιά φάση. Είναι βόρεια προάστια. Και η φυσιά πολύχνει. Εμένα και κάποιο ψηστή μου φέρνει στο μυαλό τα παλιά τα χρόνια, το τρακτέρ. Που καθόταν στο πλάι η γυναίκα. Και το πόδι. Το τρακτέρ μου βάζω μπρος. Σκάβω κάμπους και βουνά, δεν κολλάω πουθενά. Μπορούμε να σε βαρευτούμε λίγο γιατί γίνεται ένα χαμός. Στα γενελάς, πουθενά δεν κολλάς. Ωραία, μπορούμε να σοβαρευτούμε. Απέξω το ξέρω. Έλα, λέγε. Άντε, έχουμε ντέρμπι, έχουμε εδώ πέρα Τσιμιτζόγλου, έχουμε ντέρμπι. Επιστολές. Θα παίξουνε. Θα παίξουνε, είναι εκεί. Και τι σημαίνει αυτό. Εκεί τι θα φοβηθούν. Τι δύσκολο είναι να λιποθυμήσουν και να πάμε στο δικαστήριο και να μας πεις κουλαρίκι μετά. Από τι ρε παιδί. Φταίμε εμείς. Κάτσε, είναι προβοκάτια. Και ο Κυκλώνας, καλά. Κυκλώνας Ζορμπάς. Έχουν οργιάσει τα βίντεο, ξέρεις, έχει ένα κυματάκι ρε παιδί μου. Όπως βλέπεις στην παραλία τη δική μας όταν φυσάει λίγο αέρας. Ναι. Ο τίτλος είναι «Κύματα μαμούθ». Πατάς εσύ σαν τον πόδι. Αλλά δεν είναι συνηθισμένη, ρε φίλε. Μια φίλη μου ταξιδεύει σήμερα από Αθήνα για Μύκονο και της είπα κάτι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, δεν ξέρουμε αν έφτασε. Εντάξει, πάντως την ενημέρωσα ότι υπάρχει πρωτόκολλο και ότι οι πτήσεις δεν σηκώνονται, δεν υπάρχουν 100%. Ναι, βέβαια. Δεν είναι, να το ξέρει και ο κόσμος, τα πετάει. Απλά το τοσκά πάει στην κάλτσα, αν πηγαίνεις λίγο. Στη Μύκονο έτσι κι αλλιώς. Επειδή μου δεν έχει όλη την Ελλάδα ούτε μισό μποφόρ. Ναι, στη Μύκονο έχει 5. Έξι, ναι. Εντάξει. Είναι το νησί των ανέμων. Αυτό είναι. Γνωστός μου κατέβηκε το αεροπλάνο στις σκάλες και του πήρε ο αέρας τα γυαλιά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάλι καλά που έχετε και οι δύο αντιλημμένες υποχρεώσεις, είπαμε, και δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε στον Πειραιά. Γιατί θα πηγαίνατε αλλιώς, ρε παιδί μου. Αλλά έχετε κάποια meeting εδώ και δεν μπορείτε να πάτε. Έχουμε πάει αγάπη πάρα πολλές φορές και θα ξαναπάμε εάν χρειαστεί. Σιγάβρες δέρια, απολύτως θέμα. Γι' αυτό ανεβαίνουμε δημοσιογραφικά, ναι, για να προσλαμβάνουμε και Κασκαντέρ. Εντάξει. Τον είδες πριν, ήταν έξω εδώ. Ναι, έτοιμος. Η Κασκαντέρ είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη σύγχρονη δημοσιογραφία. Ναι. Χρειαζόμαστε και μίμους. Και πώς το δείχνει αυτό που είπε ο Σαντάμ.
που σου, του έμοιαζε και του σωσίας. Σωσία. Και σωσία. Τι λέτε, και σωσία. Αν υπάρχει κάποιος να μου μοιάζει, λίγα πάνω κιλά θα κάνει δίαιτα, λίγο κάτω θα φάει λίγο παραπάνω, ας έρθει, χρήσιμος θα είναι. Τώρα, ο Καπράλος δεν μπορεί να μου σου μοιάζει κιόλας. Γιατί τον έδωσε. Μίλησε ονόματα, ρε Σιάκα. Συγγνώμη, παιδιά. 100 φορές. 100 φορές. Ναι, γιατί δεν ξέρει κανένας ότι θα ρίγει. Ναι, τέλος πάντων. Είναι, πρέπει να πούμε. Είπατε τα τελευταία νέα. Τα τελευταία νέα έχουν 2 ώρες. Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Πέρασε στα ψηλά χθες ότι τέταρτος θα είναι ο Διαμαντόπουλος. Δεν πέρασε, αυτό είπαμε. Ο διαιτητής του Όφι ΠΑΟΚ. Αυτός που δεν είδε το κρεμοτσάκισμα του Ζαμπά από τον Στρέζο. Ναι. Δηλαδή, άλλο τέταρτο δεν υπήρχε στην Σταύρο. Από τότε ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν τον βάζει ούτε στο κύπελο. Ούτε στο κύπελο δεν τον βάζει. 2 αγώνες με την Ξάνθη έπαιξε ο Σωτηρίου. Πού και να μην ήταν παιδί από εδώ πέρα ο Στρέζος. Ναι. Δεν ξέρω τι θα τον έκανε. Θα του κόβε το πόδι. Θα του κόβε κανονικά το πόδι όμως. Είναι για μικρότερες αιστείες τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, τέταρτος ο Στρέζος. Ο Στρέζος. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος. Δεν υπήρχε άλλος τέταρτος. Αυτός. Αυτός έπρεπε να είναι. Πείτε και χρόνια πολλά λίγο σήμερα. Α, ναι. Αφού είμαστε έτσι. Στα παιδιά μας. Διπλά γενέθλια. Σιαμπάνη Κίτσιου. Πολύ χρόνια. Με νεμενιό τη Μπαγκ. Αν άρεσε να βρούμε αυτά τα ζώδια. Είναι και κοντινά. Μαζί γεννούσαν. Μπορεί να και στο ίδιο μευτήριο να ήταν. Τι λες, βρε παιδί μου, ένα είναι το 99 και άλλο είναι το 94 σαν και εμένα. Τα κρατάνε παραπάνω λίγο, κύριε. Τα κρατάμε με 6 χρόνια στο Μοκητήδα. Με 4 που είναι διαφορά. Μην γίνει καμιά κέντα. Έχουν και δουλειές εκεί. Μπάμιες να μοιράσουν, να κάνουν, να ράνουν. Τι νομίζεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Με νεμενιό τη Μπακ εδώ. Ο Μενεμενιό τη Μπακ, ο οποίος έχει φάει τον πινελίκι του αιώνα, παιδιά. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι, όταν προλαβαίνει το τάκλιν του, εντάξει, έκανε βλακεία. Να το φάει τον πινελίκι. Αλλά όταν την πίσω την κεφαλιά του Χατσερίδη την προλαβαίνει στο τετατέτ, δεν είπαμε κάτι καλό. Πέσει κάτι καλό. Έκανε και 2 καλά. Ναι. Με στο παιχνίδι, μην το σκίζετε. Πολύ, πολύ κυνηγητό. Είναι το εύκολο, καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, είπαμε. Επίσης υπάρχει και αυτό εδώ. Αχ. Είναι κομμένη φωτογραφία. Δεν είναι κομμένη φωτογραφία, είναι μέσα σε φωτογραφία. Ναι, περίμενε. Που πήγε με τα σκαρπίνια να παίξει ένας βοηθός στην Αγγλία, στην Τσάμπιονς. Λες ο Γερμανός βοηθός. Οπα, οπα, αγάπη. Ρατσιστικό. Ρατσιστικό πρώτον και δεν σου κοπείς. Το κοπείς, είναι. Είσαι και λαζί. Είναι οκ, το mail, μπράβο. Δεν είμαι. Δεν είμαι εγώ. Τι δεν είσαι λαζί, ρε. Τι δεν είσαι λαζί. Όλα ζω. Ή λαζί μάλλον. Και να σου πω κάτι, δεν πήγε στο Chesterfield. Τι δεν είσαι πόντια. Τι σχέση έχει αυτό με τους πόντιους. Η πόντια είναι η λαζί. Τι λες, να μαθαίνει γενιά. Θα φύγει στο Φώτερη αγάπη σήμερα. Αφού έχουμε του ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι, είμαστε και εμείς οι πόντιοι. Θα μας κατηγορήσουν για ότι είμαστε και δεύτεροι με τους πόντιους. Μισώσιμε, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Ναι, δεν με κυνηγάς τόσο καιρό που είμαι πόντια. Θα σε κατηγορήσουν τώρα. Βλέπω στο πρόσωπο σου κάποιον άλλον. Και πρόσεξε, δεν πήγε στο ματς Chesterfield Exeter, πήγε στη Fulham, ρε φίλε, η οποία Fulham είναι στην περιοχή που η Fulham, εντάξει, ναι, στην καλύτερη περιοχή του Λονδίνου. Είναι το ενίκιο 5.500 το στούντιο. Γι' αυτό φορέ αυτό το φωτοπαπούτσι. Αφού δεν πήγε με την γραβάτα. Ξέρεις, είναι η φάση που έχει ξεχάσει τα παπούτσια. Αφού ναι, αφού το είπε κιόλας μετά. Και δεν μπορεί να πάει στις ομάδες να πει... Εσύ έχετε κανένα 42 νούμερο. Και έκανε και δρομολόγημα αυτό το παπούτσι. Δύσκολο ήταν. Θα πρέπει να πήγαινε. Γιατί πολύ... ναι, πολύ χαλαρά θα πρέπει να πήγαινε. Προφανώ. Δεν θα έκανε κανένα εξτρέμ, κανένα σπίτι και το φώναζε από δίπλα. Το ότι δεν έπεσε πάντω. Εντάξει, μπράβο. Ότι χωρί μπίστο με σκαρπίνη, κοίτα, μπορεί να έχει χάσει κανένα στοίχημα. Περίμενε με, περίμενε με. Αν είναι παλιά του βασιλιά αυτό του αντίστοιχου στην Αγγλία. Δηλαδή είναι ο βασιλιά και έχει ένα φίλο διαιτητή. Έχασε. Στο γιατί στοίχημα. Του είπε ο άλλος ότι θα κάνουμε 70 μυτιλίκια με το πορτοκάλι και γέλασε. Έκανε 75 χαλαρά, γιατί έχουμε και τέτοια. Ωραία. Και του είπε θα πας με σκαρπίνι να παίξει το Fulham Millwall. Κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη. Μάλιστα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά πέρασε το πρώτο ημίωρο, το οποίο είναι χαλαρό. Ναι, πριν πούμε λίγο. Είναι χαλαρωτικό, είναι διασκεδαστικό. Εμείς έχουμε στόχο να διασκεδάζετε και να ενημερωθείτε παράλληλα. Έχουμε το χρόνο μας. Είναι 2 ώρες απλά. Για να ενημερώσουμε για όλα όσα αφορά την οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για οικογένεια, δεν βρίζει ποτέ κανείς κανέναν. ΠΑΟΞΙΣ δεν έχει βρει ποτέ κανείς κανέναν. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Μπορεί να είμαστε 3 άτομα στο ίδιο τραπέζι και να έχουμε 4 διαφορετικές γνώμες. Α, να υπενθυμίσουμε και ότι τώρα που είπαμε για συνοχή, αεροπορική θύρα 4 βάζει, ξυπνάτε. Ναι. Βάζετε εκεί πέρα 2-3-10-2-31, κάτσε.
Ποιο ήταν σου. 2-3-1, 3-58 πρέπει να είναι το τηλέφωνο τη 4. Δεν θυμάμαι. Α, το πρέπει γιατί. Ναι. Δεν πάρει το λαιμό σε κάποιον άνθρωπο. Τέλο πάντων, γκουγκλάει το τηλέφωνο. 2-31, 2-58. Νομίζω είναι αυτό, αλλά γκουγκλάει. Θα το βρει αγάπη μετά, μετά το διάλειμμα. Ναι, να κλείσετε. Αυτά. Θα έχουμε Σιμιτζόγλου. Θα έχουμε Ολυμπιακό. Θα έχουμε όλα τα νέα. Περιμένουμε Αλκαντούρη. Αυτή τη μαγνητική, τι αποτελέσματα είναι αυτά, δεν έχουν βγει μία μέρα μετά. Ο Κατουρί πιστεύω ότι αν έβγαζε αποτελέσματα πανεπιστημίου θα είχε γίνει λίγο πιο γρήγορα. Ναι, χθες απόγευμα, χθες μεσημέρι ήταν στην αρχή να περάσει, περιμένουμε ακόμα τώρα. Μήπως δεν πέρασε. Πιστεύω μέχρι τις 2, αφού η ενημέρωση ήταν ότι περνούσε το μεσημέρι απόγευμα και ότι απλά θα βγαίνουν τα αποτελέσματα αργότερα. Πιστεύω μέχρι τις 2 θα έχουμε κάτι. Πιστεύω, ελπίζω. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Χορηγούς. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Τι κομματάρα, ρε φίλε, τι κομματάρα. Τι ζούμε πραγματικά δηλαδή. Δεν γράφονται πλέον τέτοιοι στίχοι, Σταύρο. Δεν γράφονται. Δεν γράφονται. Θα το καταλάβετε στην επόμενη εκπομπή. Το σούπερ τραγούδι που επιλέχθηκε. Πραγματικά δηλαδή είναι. Να το κάνω και χαλί. Όχι. Όχι. Βάλτε το χτυπάκι το κινητό σου. Να το ακούμε όλη μέρα. Είναι ύμνος. Είναι αλήθεια, οκ. Okay. Εντάξει, πάμε λίγο στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε πρώτα από το αγωνιστικό. Πρωτάθλημα θέλουμε να πάρουμε. Πέρασε το παιχνίδι το προηγούμενο. Και τώρα μας ενδιαφέρει το επόμενο. Κοίτα, το επόμενο είπαμε. Παιχνίδι λοιπόν είναι αυτό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, την ομάδα η οποία δεν ήρθε να παίξει πέρσι στην Τούμπα. Δηλαδή ήρθε και δεν έπαιξε. Με πάρα πολύ ωραίο στυλ απέφυγε την αναμέτρηση. Και ο ΠΑΟΚ καλείται να συναντήσει αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη την ομάδα του Μάρτιν. Πώς λέγεται αυτός, Μάρτιν. Πέδρο Μαρτίν. Μαρτίν. Που πα του Μαρτίν. Ναι, στο Μαρτίν. Μια νέα ομάδα, ο Ολυμπιακός, με αρκετούς νέους παίκτες. Καλύτερη ομάδα από πέρσι. Θεωρητικά το καλύτερη ομάδα από πέρσι. Εντάξει, ναι. Έχει περισσότερο, ναι. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, τέλος πάντων, στον προγραμματισμό τους. Δεν είναι ό,τι να είναι. Ήρθαν κανονικοί ποδοσφαιριστές. Φύγανε οι πιο κανονικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τώρα η πώληση του Ασαριφάρτ. Δεν έχει πάρει καλύτερο σαν Ολυμπιακός. Για μένα από αυτούς που έχουν πάρει, δύο μου αρέσουν. Ο Ποντένς, ο Εστρέος, ο Εκστρέμ και ο Καμαρά, το μαύρο άτι στη μεσαία γραμμή και εννοείται ο Νάτχο. Την ώρα που βγαίνει ένα θέμα για προσφυγή του Χρυστοδουλόπουλου κατά τη ΣΑΕΚ, να υποθέσω για οικονομικούς λόγους. Απαιτεί κάποια πράγματα, απαιτεί λεφτά. Για να δούμε, δεν νομίζω να απαιτεί λεφτά, για ηθικούς λόγους να υποθέσω. Τι λέει το δημοσίευμα του SDNA. Αγάπη. Λέει ότι τη Δευτέρα θα εκδικαστεί μαζί και με το Λεβέκ, έτσι, να το θυμίσουμε και αυτό. Ναι, ρε, εσύ θα εκδικαστεί, δεν με σε ενδιαφέρει. Δεν λέει το λόγο. Εδώ πέρα. Δεν λέει τον λόγο. Έκανε προσφυγή ο Χρυστοδουλόπουλος. Ναι. Χαμένος από χέρι. Χαμένος από χέρι. Όχι, φίλε, έχουν και αυτοί. Αν είναι σκολαρίκη, έχει φύγει σκολαρίκη. Άμα κοίτα, σκολαρίκη σκουτέρης είναι ντέρμπι. Ναι. Είναι ντερμπάκι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Προβάδισμα σκουτέρης. Ο Καποδίστριας είναι λίγο γέρνη προς ΑΕΚ, είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, είναι λεπτές οι ισορροπίες, φίλε, θα κριθείς λεπτομέρειες. Ναι. Θα κριθείς λεπτομέρειες το συγκεκριμένο ντέρμπι. Πάμε στο δικό μας ντέρμπι. Στο δικό μας ντέρμπι, λοιπόν, το Λάζαρο. Με το ρυθματικό Ελ Καντουρί να υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας. Σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν καταλαβαίνει κανείς τι κάνει μέσα στο γήπεδο ή δεν καταλαβαίνει κανείς τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Το καμάρι του Μαρόκο είναι ένας παίκτης με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σοβαρός για Βορειοαφρικανός που συνήθως. Ναι, δεν φημίζονται. Έγιπτος. Για 2,5 ευρώ. Ναι. Ναι. Μην είναι ρατσιστικό ακούστηκε αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, είναι ιδιαίτερα παιδιά. Δεν φημίζονται για το συγκροτημένο μυαλό τους. Ναι. Δηλαδή, Αλγερία, Μαρόκο, Αίγυπτος μέχρι στο μυαλό. Ναι. Υπάρχει μια τρέλα. Αν δεν είναι και Νιγηρία. Ναι. Όχι, δεν είναι Νιγηρία. Ναι, δεν είναι όμως και η ακτήλη φαντοστού που είναι πιο σοβαρή. Εντάξει, είναι έχει περάσει από Ιταλία. Η Νιγηρία είναι γεμάτο από ακτήλη φαντοστού στελέχη. Εννοείται, οι Βορειανούς λες. Ναι. Οι πιο ήρεμοι είναι οι Σενεγαλέζοι, εργάτες κανονικοί. Ναι. Ωραία. Και οι Γκανέζοι. Δηλαδή περιμέναμε τον Αμποσάνη από κάποιο συμβόλαιο, έφυγε τρέχοντας, μας είπε ξέχασα την ταυτότητα και πήγε πέρα στην ΑΕΚ. Τότε. Και οι Αγγολέζοι, βλέπε τζάλμα.
Ο Τζάρμα πρέπει να είναι ο πιο σοβαρός Αφρικανός που ήρθε στην ιστορία της Ευρώπης. Είναι. Γενικά. Τέλος πάντων, ο Καντουρί λοιπόν είναι το ερωτηματικό. Αν δεν παίξει ο Καντουρί, θα παίξουμε με ίδια ενδεκάδα που παίξαμε απέναντι στην ΑΕΚ. Λέω εγώ. Ναι, το λογικό αυτό είναι κιόλας. Την πεσσινή ομάδα δηλαδή, αυτή που πιστεύει ο προπονητής και αυτή που έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Με τον Πασχαλάκη κατά τα δοκάρια λογικά. Τον Λέο Μάτος στα δεξιά. Τον Άντρε Βιερίνια στα αριστερά. Τον Φέρναντο Βαρέλα, να τον έχει ο Θεός καλά, ο ένας στόπερ. Ο άλλος, ο Χουάν Άγχελ Κρέσπο, επίσης να τον έχει ο Θεός πάρα πολύ καλά. Να τον έχει. Την υγεία του πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Κάνιας Μαουρίτσιο, οι δύο κεντρικοί μέση. Δεξιά ο Λιμνιός, αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Πέλκας και Πρίγιοβιτς, οι δύο επιθετικοί. Ή ο Ελκαντούρι του Μπίσεσβαρ. Αν δεν έχει κάτι, αλλά. Εγώ νομίζω λέω... δύσκολα ο Ελκαντούρι, έχω την εντύπωση. Εγώ λέω ότι αν δεν έχει δηλαδή, τίποτα. Δηλαδή, μακάρι να μην είναι στο βάρος τραυματισμός, αλλά κάτι έχει ρε παιδί μου. Κοίτα, μπαίνει ο Μπίσεσβαρ, εντάξει, επειδή βλέπουν όλο το δημιουργικό. Και ο Μπίσεσβαρ παρατάει τον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος πλασάρει. Out βέβαια, πιθανότητες με το out ήταν, γιατί η τεχνική του δεν ήταν και τίποτα συγκλονιστική. Παρότι το πάλεψε το παιδί αυτό σαν δεξιμπακ, μπράβο του, πολύ καλή εμφάνιση. Τον παράτησε στην κορυφή της περιοχής, να σουτάρει. Δηλαδή αυτά δεν τα βλέπει ο Φύλαθλος. Φύλαθλος θα δει ότι έκανε 4-5 κούρσες. Εντάξει, πολλοί πλέον έχουν ξεκινήσει και τα βλέπουν τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Δηλαδή υπάρχει βελτίωση σε σχέση με μια πενταετία, ρε παιδί μου. Δύσκολα, φίλε, δύσκολα, δύσκολα. Πάνω στην ένταση του αγώνα, όλοι βλέπουν το δημιουργικό, δεν βλέπει κανένα ανασταλτικό. Τέλος πάντων. Γι' αυτό ο Καντουρί είχε περισσότερες πιθανότητες από τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι πολύ καλός game changer εφόσον χρειαστεί μετά το 60. Ερωτηματικό επίσης είναι τι θα συμβεί με το Καμάρι της Αιγύπτου, τον σύγχρονο του Τανχαμών, τον πιθανό γκόμενο της Κλεοπάτρας, αν αυτή ήταν εν ζωή. Εντάξει, το Καμάρι μας, τον Αμπρ Ουάρντα. Η επίσημη σχέση της Κλεοπάτρας ή ο επίσημος. Ο εκτελώ και τα λέμε. Δεν κάθομαι εδώ να κάνουμε την καλίτσες. Όχι και αγκαλίτσες, φίλε. Κάτσε. Ανέβασε άλλη μια φωτογραφία χθες. Ναι, κοίτα, δεν είναι. Ο Άμρι είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Δεν το κατηγορούμε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι κανονικός βλαμμένος που τον αγαπάμε. Από τους καλούς βλαμμένους όμως. Δεν είναι από τους κακούς. Δεν θέλει να κάνει κακό. Και αυτό ότι χαλάει την ισορροπία στην ομάδα και αυτά. Γελάνε όλοι στην ομάδα. Διασκεδάζουν. Όχι, ρε, ναι, εντάξει. Εντάξει. Λίγο να ξέρουμε και τι γίνεται ρεαλιστικά. Απ' την άλλη, βέβαια, ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται στους παίκτες ανάλογα με το τι κάνουν. Δεν πήγε στην προπόνηση, δεν μπορείς. Θα πας λίγο απ' έξω. Δεν κάνει να παίξεις. Ο ίδιος ο Ουάρντα χθες, ενώ τα δημοσιεύματα έλεγαν ότι θα ισχύσει και η σιωπηρή τιμωρία του και με τον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι τελειωμένο. Μπορεί να είναι στην αποστολή δηλαδή. Όταν θα βγει η αποστολή αύριο, λίγο πριν ταξιδέψει η ομάδα για το. Έψιλον Βενιζέλος, που για πολλούς Πασόκους είναι Ευάγγελος, για τους υπόλοιπους είναι Ελευθέριος, ναι. Εντάξει, φίλε, έχει ταΐστη κόσμος. Ο Ουάρντα ο ίδιος πιστεύει τέλος πάντων ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει δείξει και ότι έχει μια ελπίδα να μπει στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, αν δεν μπει με τον Ολυμπιακό, θα μπει στην επόμενη αποστολή. Με ας φροντίσει ο Ουάρντα. Να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Στο μήνυμα. Γιατί δεν θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή είναι το μόνο σίγουρο, οκ. Okay. Στα εξτρέμ. Δηλαδή αν γίνει άλλη μία, δεν θα ξαναγίνει άλλη μία μετά, ξανά άλλη μία και θα πάει έτσι το έργο. Εντάξει. Νομίζω καλά. Το επεισόδιο έχει τελειώσει. Η παρεξήγηση, η τσατίλα του Άρντα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Ναι, ρε παιδί, με αυτό το γκρίνια. Ναι, ρε φίλε, δεν θα παίξω. Όχι, θα παίξω. Δεν έρχομαι στο επόμενο. Ωραία, μην έξω. Αυτό είναι. Ωραία. Πιστεύω ότι θα. Ο Ουάρντα είναι μια περίπτωση που θέλει να διασκεδάζει το ποδόσφαιρο. Αλλά το ποδόσφαιρο που έχει ο ίδιος δομημένο στο μυαλό του. Καταλαβες. Δηλαδή θεωρεί ότι γιατί δεν με αφήνεις να παίξω. Γιατί δεν με παίζεις. Δεν υπάρχει στο σκεπτικό του ότι υπάρχουν κι άλλοι που και υπάρχει περίπτωση να μην με παίξεις. Είναι γιατί δεν με παίζεις. Ωραία. Έδωσε ποδοσφαιρικό δικαίωμα με την Τζέλση που μπήκε μέσα και έκανε τα δικά του. Εκεί λίγο την πλέρωσε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω θα βρεθεί χρυσή τομή και σε βάθος χρόνου όλες οι αντιδράσεις θα είναι πιο χαλαρές και θα γίνει ένα πιο καλό κομμάτι του rotation της ομάδας. Για το Καραϊσκάκη, κουτί είναι. Ναι. Κουτί είναι, αλλά δεν θα μπει λογικά.
κουτί είναι εννοώντας ότι εκεί 75-80, εκεί που κουτσουλάνε όλοι, κάνουν ράνουν, πάτα κιούτα, δύο κινήσεις στο χώρο, πάρε και μια κάθετη, χάρηκα πολύ, 0-1, τα λέμε. Μετά την υποθυμία ο προπονητής, όχι με χτύπησε το πρόχαρτο, παιδιά εντός πέσουμε, δεν πάω το κάνουμε. Τα γνωστά αυτά, τα μάγκικα και πειραιώτικα, τα οποία μας συνήθισαν οι άνθρωποι της ομάδας του Ολυμπιακού, γιατί όντως θα υπάρχουν και μάγκες πειραιώτες εκτός αυτής. Εντός αυτής, σίγουρα το ύφος του μάγκα πειραιώτη δεν είναι και αυτό που, πώς το λένε, που ξεπροβάλλει μέσα από τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδας. Όποτε βλέπω άνθρωπο με γυαλιά να μπαίνει, βλέπω, νομίζω είναι δικαστικός επιμελητής, σας ελπίσουμε ότι δεν ήρθε καμιά μήνυση αυτόν τον μήνα. Σφίχτηκε η καρδιά του στο Βρουκόλικα, κάπως έτσι. Πάντα. Συνάδελφος, όταν έβλεπε κάποιον άγνωστο στο χώρο, μας έλεγε συνέχεια, θα πάω, λέει, άκλαυτος να δω, λέει, τι θα λέτε στη μανούλα μου. Όταν αφήναμε και μπαίναν, βγαίναν, δεν ξέραμε. Ήταν λίγο εφηγμένος. Ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα είναι καλά, εντάξει. Ή σίγουρα είναι σε μια φάση τώρα που ψάχνει τα πατήματά της, εννοώντας τα πατήματα εντός γκρουπ, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Νομίζω ότι η ζωή του Λουτσέσκου έγινε ξεκάθαρα πιο εύκολη μετά την Τετάρτη, όταν και οι ρόλοι, οι ρόλοι των παλιών ενισχύθηκαν έναντι των νέων, γιατί υπάρχει πάντα μια εσωτερική μάχη στις ομάδες για το τι ακριβώς ρόλο έχει ο καθένας, ο νέος, ο παλιός κτλ. Κτλ. Τώρα δεν μπορεί να πάει ο Βέρμπλουμ να πει πρέπει να ξεκινήσω. Πώς θα ξεκινήσεις, δε Βέρμπλουμ? Ένα ημίχρονο σε ψάχναμε, δεν ξέραμε που είσαι. Πάρε το χρόνο σου. Θα ξανάρθει η ευκαιρία. Μπορεί στο Μίνσκ, μπορεί, ξέρω εγώ, με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχουμε παιχνίδια λιγότερης έντασης για να βρεις ρυθμό. Υποβόσκει λίγο, ξέρεις, η εντύπωση από ορισμένους ότι είναι τα μαμ παιχνίδια για το Βέρμπλουμ, αλλά μου θυμίζει εμένα αυτό που λέγατε χθες με τον Βασιλιά, ότι δεν θα σώσεις εσύ μια ομάδα. Αυτό μου θυμίζει. Ναι, γιατί να. Όχι, τι τα μάμη είναι, γιατί θα προλάβει. Έτσι λένε μερικοί, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Όχι, είναι παιχνίδι έντασης και τρεξιμάτων. Δεν είναι τόσο απλά. Τα δείγματά του δεν μπορούν να δώσουν το Λουτσέσκου, φαντάζομαι. Όχι, το ερέθισμα να τον βάλει. Βασικό. Και ούτε το Χατζηδάκη μπορεί να βάλει. Ήδη με τίμησαν τα Λεξοντανίλ για τη χρήση των τελευταίων ημερών. Δεν είναι να τρελαινόμαστε. Θα περιμένει και αυτό. Μαρεζάσκα να πάρει μια ευκαιρία σιγά-σιγά. Να πάρει λίγο αγωνιστικό ρυθμό, ποτέ δεν ξέρει, αχρίαστος να είναι, αχρίαστος. Αλλά γενικά είναι τέλος πάντων μια πιο εύκολη αποστολή για τον Λουτσέσκου από τις προηγούμενες. Γιατί ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει, το έχει μελετήσει στο μυαλό του, ξέρει ότι στα ντέρμπι θα πάει με την περσινή ομάδα, το ξέρει αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι τι θα φέρει από τον πάγκο, αυτό είναι το ερωτηματικό. Ποιους θα έχει στην αποστολή? Να σου πω εγώ. Ποιους? Ένας θα είναι ο Τόσκα. Χάρηκα πολύ, Σταύρος. Ωραία. Ο Βέρμπλουμ είναι ο δεύτερος. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ ο τρίτος. Και Βέρμπλουμ και Σάχοφ δηλαδή. Ναι. Μπίσεσβα. Ο Μπίσεσβα θα είναι ενδεκάδα. Καντουρί λοιπόν. Ναι. Αν δεν είναι τραυματίας. Ρέι. Ρέι. Καρέλης. Και Καρέλης. Καρέλης, ακόμη δεν νομίζω. Καρέλης. Ναι, ή ένας από τους δύο. Αυτή στόπερ δεν έβαλες. Τόσκα. Έχεις τον Τόσκα, γιατί πρέπει να μείνει και ξένος εκτός. Άρα θα μείνει λογικά ο Κατσέρι. Ο Βέρμπλουμ, πολύ καλό στόπερ. Καλά πήγε στο στόπερ. Ναι, καλά πήγε. Ναι, ναι, ναι. Καλά πήγε στο στόπερ. Ωραία, λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα. Παιδιά, την ποδοσφαιρική. Ο Ολυμπιακός έχει απουσίες. Τον Άρχο νομίζω θα ενεργοποιήσει σαν βασικό. Μέχρι τώρα έπαιζε με Μπουχαλάκι για κακή μας τύχη. Μάλλον δεν θα παίξει με Μπουχαλάκι την Κυριακή. Θα παίξει ο Νάτοχο που είναι πολύ πιο δημιουργικός. Πατάει περισσότερο αντίπαλη περιοχή. Έχει περισσότερες παραστάσεις. Είναι ένας παίκτης τέλος πάντων ανώτερος πολύ του Μπουχαλάκι. Άρα περιμένουμε μια ποιοτική αναβάθμιση του Ολυμπιακού. Βέβαια ο Νάτοχο δεν έχει τρεξίματα. Δεν μπορεί να καλύψει χώρο στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά αυτό που καλείται να κάνει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό είναι να έχει καθαρό μυαλό στο ανοιχτό γήπεδο και να μην σπαταλά επιθέσεις και όποιον δω να παίζει για την πάρτι του την Κυριακή. Ωραία. Δηλαδή θα ακούει μπινελίκια για δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες μπινελίκια εξασφαλίζει. Όποιος παίξει για την πάρτι του, δηλαδή αν δω, ξέρω εγώ, συμπεριφορά ζαμπά, παίρνω και τρέχω να περάσω 12. Ωραία. Και δεν περιμένω να σετάρω λίγο το παιχνίδι, μπινελίκι.
Έχω πάσα καθαρή σε ανοιχτό τέρμα και δεν τη δίνω για να τελειώσω εγώ τη φάση άγαρμπα. Ωραία, Μπινελίκη. Οι 11 που θα μπουν θα είναι οι 11 οι οποίοι πάνε να κάνουν τη δουλειά. Όχι τη δουλειά τους, τη δουλειά του κλαμπ. Το κλαμπ αντιμετωπίζει, ωραία, μία ομάδα η οποία είναι ο λόγος που δεν πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, με τα καραγκιουζλίκια που έκανε, και οφείλει το κλαμπ να ξεφτυλίσει ποδοσφαιρικά, ωραία, την συγκεκριμένη ομάδα. Μπορεί. Είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Είναι πιο ομάδα ο ΠΑΟΚ, έχει περισσότερη ποιότητα ο ΠΑΟΚ, έχει καλύτερα νούμερα ο ΠΑΟΚ. Ωραία, πήγαινε πάρτους. Διαφωνείς σε κάτι? Όχι. Πάμε στο διάλειμμα. Μένετε εδώ και θα ασχοληθούμε με τον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, ο οποίος τις τελευταίες μέρες δεν παίρνει ούτε μισό ρεπό και ασχολείται ακατάπαυστα με τόσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είμαστε πάλι μετά το παρέτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, Σταύρος Κόλκας εδώ. Στέλιος Αναστασιάδης δίπλα μου, πιο κάτω, Αγάπη Γαβριλίδου. Πιο κάτω. Πιο κάτω, ρε φίλε. Πιο αριστερά. Κάτω. Πιο αριστερά. Δεν υπάρχει πιο αριστερά. Αριστερά. Ωραία. Πιο αριστερά. Τέρμα αριστερά. Τέρμα αριστερά, ναι. Άντε. Στίχημαν, μαζί μας. Μέγα στηρίζουμε, μας στηρίζει. Θα παίξουμε, θα επενδύσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και πιστεύω ότι Δευτέρα πρωί θα είμαι ξεκάθαρα πιο πλούσιος με τα παιχνίδια που υπάρχουν. Να, πώς θα βγάλω το λάπτοπ, θα ακούσω την εκπομπή σας μετά. Ωραία. Από το τσακροπλαστείο Πάλας, ο καλύτερος καιρός πλέον για παγωτό, Σταύρο και Αγάπη, με 16 γεύσεις. Δεν νομίζω να μείνει κάποιος παραπονεμένος. Για όλα τα γούστα θα βρείτε το παγωτό που θέλετε. Ένα κατάστημα στη Νεάπολη, Ελευθερίου Βενιζέλου 138. Δεύτερο, στην Πολύχνη Αγίου Παντελεήμονος 25. Και Φτύκας πλακάκια και είδη υγιεινής, νέες προσφορές επιλεγμένα είδη και για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Και μαζί μας το Ρίτζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Ξεκινάει σήμερα το βράδυ η πρωτότυπη μουσική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πλούτραχο. Εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Πάμε λίγο στα τελευταία που βγήκαν τώρα το πρωί από το Σιμιτζόγλου και πάλι. Βασικά από χθες, με την δίωξη για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει μια επιστολή που έχει στείλει ο ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι πρώτα βγήκε στον τύπο όλο αυτό και μετά έγινε γνωστή η δίωξη από τον Σιμιτζόγλου. Ο οποίος, εντάξει, ακόμη μια φορά είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, εμφανίστηκε για τον ΠΑΟΚ μόνο, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και ένα θέμα χθες στο ΠΑΟΚ 24 που θυμίσαμε τι είχε πει, ας πούμε, λίγο πριν δύο μήνες, ούτε καν δύο μήνες, και ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ας πούμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε μιλήσει τότε για χούντα, νομίζω, Στέργιο. Για χούντα, ναι. Μάλλον δεν ενοχλούσε η χούντα. Ή, ας πούμε, ο Δημήτρης Μελισσανίδης έλεγε ότι ας τολμήσουν να αλλάξουν την απόφαση. Και αποσιοποιητικά. Ούτε αυτό δεν ήταν μάλλον κάτι σαν απειλή. Και δεν χρειαζόταν να γίνει κάτι, να ακολουθήσει κάτι. Δεν ξέρω, δύσκολες μέρες για τον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου. Πολλή δουλειά. Την προηγούμενη εβδομάδα η δίωξη και η τιμωρία του Πασχαλάκη. Τώρα η δίωξη στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Γρήγορα, γρήγορα όλα. Προχωράει. Βασικά το θέμα έχει να κάνει με τις διαρροές. Πάω και έστειλε την επιστολή σήμερα που ρωτάει πώς είναι δυνατόν να διαρρέει τέτοιο θέμα, που υπάρχει βέβαια το τρίγωνο των Βερμούδων, ξέρουμε όλοι πως δουλεύει, η ΑΕΚ είναι από πίσω, η ΑΕΚ η οποία χρησιμοποιεί μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα κονδύλια διαφημιστικά για να περάσει τα θέλω της μέσα από ανεξάρτητους εισαγωγικά δημοσιογράφους, και να μην έχει η ίδια τη φθορά. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα τώρα? Βγαίνει το θέμα αυτό χωρίς να εμπλέκεται πουθενά η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει τον ίδιο μηχανισμό, θα πρέπει να βγει ο ίδιος να πει κάτι. Τρώει τη φθορά την επικοινωνιακή. Καπάκι. Η ΑΕΚ τίποτα. Κύριοι. Κύριοι. Αντίστοιχα σκηνικά συμβαίνουν και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ή φτιάχνεις ένα μηχανισμό αντίστοιχο, ή συμβιβάζεις στην ιδέα ότι πρέπει να κάνεις 18 φορές καλύτερη ομάδα για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι, παιδιά. Ναι, ρε Σταύρο, όμως υπάρχει το θέμα ότι δεν μπορεί να μπαίνει φήμοτρο στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Φήμοτρο επειδή λέει κάποια πράγματα. Όχι, θα ξαναπεί τα ίδια πράγματα.
Με μεθόδους που είναι χειρότερες από την Ναζική Γερμανία και από τη Χούντα. Εσύ, ο Σιμιτζόγλου βλέπει τα δημοσιεύματα τα οποία τα βγάζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για να έχει την καζάνα του ήσυχη, δίωξη. Δεν είχε ευαισθησία όταν έγραφα εγώ για τον Μυραλάς τότε. Είναι. Δεν είμαι εγώ. Είναι πάω κουκόλκας. Ενώ οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ. Αντικειμενικοί. Αντικειμενικοί. Ωραία. Εμείς δεν έχουμε αντικειμενικούς για να μας. Να υποστηρίξουν τη φρασιολογία μας, τα επιχειρήματά μας. Γιατί απλούστατα δεν είμαστε στο κέντρο. Αυτοί σου έχω ξαναπεί. Είναι στο κουρονάκι, μαζεύονται. Τα λένε μεταξύ του επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι το ένα το άλλο, κάθε μέρα παραμένα είναι μαζί. Τις προάλλες που κατεβήκαμε με τον Πανιόνιο, το πρωί ήμουν στο Κολωνάκι. Ωραία. Όλοι περάσανε. Όλοι. Σουξουμούξου μανταλάκια. Τα βρίσκουν μεταξύ τους. Εμείς είμαστε απομονωμένοι. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Κάνε ένα γραφείο στην Αθήνα και έχει κόσμο. Προσέλαβε άτομα τα οποία θα σου κάνουν δουλειά εκεί. Γίνεται γι' αυτό. Ωραία. Βέβαια αυτό γίνεται αφού αποκτήσεις κάποιες άλλες σταθερές. Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Το έλεγαν κάποτε κάποιοι παλιοί παράγοντες του ΠΑΟΚ, απλά όταν το κάνανε για άλλους λόγους. Για να καβατζωθούν οι ίδιοι. Τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα, δεν είναι και ό,τι πιο... δεν είναι ό,τι καλύτερο τέλος πάντων. Τον περασμένο Γενάρη, εντάξει, αποκάλυψε το Sport DNA ότι η ΚΕΔ είχε προχωρήσει σε καταγγελία στον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου κατά του Σάββατο Θοδωρίδη, γιατί είχε πει ένα κάρο πράγματα για τον Σιδηρόπουλο. Ναι. Άρρωστος αντιολυμπιακός και δεν γίνεται και προσέξει κτλ. Βρες μου εσύ τι έγινε αυτή η καταγγελία και ποια είναι η τύχη της. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα ρε, δεν υπάρχει. Είναι άπλαβες. Η Ελλάδα είναι το κέντρο. Όσο εμείς δεν έχουμε στρατηγική και δεν τους χτυπάμε όπως πρέπει, γιατί πρέπει να τους χτυπάς. Να χτυπάς για τους βάλας μπουνιές, να τους χτυπάς σε αυτές τις πρακτικές, σε αυτό το πράγμα που έχουν μάθει. Ωραία, θέλω ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην έχουμε στη Θεσσαλονίκη ένα ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Βορείου Ελλάδος. Να διαβάζει τη γράφη ο Κόλκας και να καλεί κόσμο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί δεν έχω ποδοσφαιρικό εισαγγελέα εδώ. Δεν έχουμε εισαγγελείς. Μιλούνια. Μιλούνια. Να δώσουν και εδώ ένα μεροκάματο. Γιατί οι άνθρωποι να δουλεύουν μόνο κάτω. Να υπάρχει αποκέντρωση, παιδιά. Να υπάρχει αποκέντρωση. Φτιάξτε και μια θέση εδώ ποδοσφαιρικού εισαγγελέα. Εδώ δεν γίνονται παιχνίδια. Εδώ δεν υπάρχουν μίντια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν ξέρω, για μένα είναι εξοργιστικό όλο αυτό. Εξοργιστικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι εξοργιστικό. Και αυτό, εντάξει. Ναι, θα πρέπει εδώ, ο ΠΑΟΚ να. Εδώ έχουν επιχειρηματολογία δίχρονου και επιβάλλουν την κοινή γνώμη. Επιβάλλουν τα θέλω του στην κοινή γνώμη με επιχειρηματολογία δίχρονου. Χθες το Καραϊσκάκι βρίζαν τον ΠΑΟΚ και είναι η χειρότερη ομάδα του πλανήτη. Αυτοί που δεν κατέβηκαν να παίξουν. Αντί να πούν συγγνώμη. Ποιος συγγνώμη, θα πει συγγνώμη, ΠΑΟΚ, θα το ξανακάνουμε να φωνάζει αυτό με το μεγάφωνο, ο μεγάφωνος 7. Ωραία. Αντί να ζητάνε συγγνώμη. Εάν ο ΠΑΟΚ ήταν μία φορά δίπλα στον προπονητή ή 5, τώρα πρέπει να είναι 25. Με αυτά ναι, που βέβαια δεν χρειάζεται πάντα να φτάσει στο σημείο για να είσαι δίπλα στον προπονητή και να το στηρίζεις. Πρέπει να το κάνεις πριν. Εδώ υπάρχουν άλλα στιγμένα δημοσιεύματα. Για παράδειγμα, το θέμα με τον πρόεδρο της ΕΠΣΜΗ, τον Σάββατο Δημητριάδη. Στιγμένα δημοσιεύματα κάποια, κάθε μέρα ότι υπάρχουν δυσαρεστημένος με τον Σάββατο Δημητριάδη. Δεν είναι δυσαρεστημένος με τον Σάββατο. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Αυτό στηρίχθηκε όταν έφυγε ο Γραμμένος για να κατέβει στην Αθήνα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδηκε επίσημα αυτό. Εντάξει, δεν είναι ότι το βγάλουμε από το μυαλό μας. Ναι, όχι. Το λένε ότι όλα αυτά που γράφονται είναι αναλήθειες και δεν υπάρχει λόγος να γράφονται. Όλες αυτές τις το μέρες. Παιχνίδι ανέκαθεν. Ένα άλλο κεκτημένο εκνευριστικό τώρα το γράφει εδώ Γιώργος Ομήνος κάπου. Με έξοχα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να παίζει τον Ολυμπιακό βοηθός με την Ανατολική Αττική. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ξέρεις που είναι η Ανατολική Αττική. Ζεφύριε, γάλεο. Πώς το λένε, Κορυδαλός. 8 μέτρα από το γήπεδό τους είναι η Ανατολική Αττική. Είναι λίγο πριν το Δυτικό Πειραιά. Γιατί δηλαδή ο μονόφριδος Χόμπιτ, όχι, τον Γκόλουμ, να μην με παίζει εμένα.
Ξέρει τον κόλλο. Ε, βέβαια. Ναι. Ωραία, γιατί να με παίζει εμένα. Εξηγήστε μου. Και να παίζει ο σύνορα Αθήνα Πειραιά κανονικά. Γιατί να με παίζει Αθηναίος διαιτητής σε παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το είχε πει ο Ήβιτς αυτό και είχε απόλυτο δίκιο. Και εκεί τον γλεντήσανε. Και εκεί τον γλεντήσανε. Τι είπε ρε. Τι είπε. Δεν είναι όπου και να τα πιάσεις, ό,τι και να κάνεις. Όλο το σκηνικό είναι διαμορφωμένο, κομμένο και ραμμένο για αυτούς. Και εμείς επειδή έχουμε μία επαρχιώτικη αφέλεια και πάμε με τα μούτρα και πέφτουμε πάνω τους και δεν έχουμε την αλητεία τους, ωραία, βγαίνουμε και τέτοιο και κακοί. Και λαϊκιστές. Και λαϊκιστές, ναι. Καταρχήν βγαίνουμε πάντα εκ των προτέρων, εκ των υστέρων. Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγαίνουμε εκ των προτέρων. Τι εκ των προτέρων, έχουμε πει όλα, τι άλλο να κάνουμε. Όχι εμείς, ναι. Ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Δηλαδή να μην βρίσκεται κάθε φορά μπροστά στο γεγονός, να προλάβει το γεγονός. Εντάξει, και επειδή το παιχνίδι έχει κοντρίνει πάρα πολύ. Άκουρε, το ΠΑΟΚ πήγε να δικάσει το πρωτάθλημα με συγκεκριμένα έγγραφα στα χέρια του. Μπήκε στην αίθουσα. Ξαφνικά ο Αρετόπουλος από απόφυτος γυμνασίου έγινε κάτοχος διπλωματικής. Άλλαξε όλη η γραφή του σε επίσημο έγγραφο. Έκανε συμπληρωματική έκθεση που την έγραψε ο Κοέλιο. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή. Με το σκάνδαλο αυτό που ξαφνικά έμαθε να γράφει ο Αρετόπουλος. Ξέρουμε όλοι ότι αποκλείται ο Αρετόπουλος να έγραψε αυτό το πράγμα. Ωραία. Και γύρισε η δικαστήνα και είπε τους δικηγόρους του ΠΑΟΚ: έμπειροι είστε. Έχετε ένα μισάωρο. Έχετε ένα μισάωρο. Εκεί τη λες τη. Το παίρνει στο τραπέζι όπως είναι. Όπως είναι και το πετάς. Ναι, αυτό το είναι και την ώρα. Της, ναι. Όχι, πάνω τη. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι λες, μωρή. Τι λες. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Ναι. Αυτή είναι η φρασιολογία. Ναι. Τι θα με κάνει, ρε. Τι θα μου κάνει, τι. Δεν μπορώ να το πω. Ε? Δεν μπορώ να το πω. Τι θα μου κάνει. Δεν σέβομαι την έδρα. Δεν σέβομαι την έδρα. Ναι. Ναι, πρώτη αυτή δεν τη σέβεται. Ναι. Δεν σέβομαι την έδρα. Όχι, δεν σέβομαι την έδρα. Μη πω τι θέλω να γίνει με την έδρα. Δεν θα έμενε κολοπιθρόξυλο. Και ας με πας φυλακή. Και να πάμε μετά να δικαστούμε. Και να πάω στην άλλη τη δικαστήνα και να μου πει ότι γιατί. Τι γιατί ρε, γι' αυτό. Θα κάνω 70 δίκες. Πώς να τα κάνεις εκ των προτέρων. Πού να φανταστείς ρε φίλε, ότι θα πας σε δίκη να δικάσεις μία υπόθεση και θα σου έρθει άλλη. Ωραία. Και θα σου πει η δικαστήνα... Κάντε εκ των υστέρων, κάνε κάτι όμως. Θα σου πει η δικαστήνα, έχεις μισή ώρα λέει, έμπειρος είσαι. Το λάθος του ΠΑΟΚ είναι ότι ενώ σαν φύση ομάδας έχουμε το rock and roll στοιχείο. Αν το έχουμε λέει. Ναι, έχουμε έναν πολιτισμό αφελή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν πολιτισμό. Και εμφανίζονται αυτοί οι πολιτισμένοι και εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα πολιτισμένο ύφος σε αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, βγαίνουμε και προβληματικοί. Κάνε μια συνέντευξη τύπου, ρε. Και σκίσει τους όλους. Να πάω εγώ εκπρόσωπος. Τζάμπα, δεν θέλω λεφτά. Αλλά να είμαι επίσημο όργανο του ΠΑΟΚ. Ότι είμαι η συνέντευξη τύπου της πάει ΠΑΟΚ. Και τα δικαστικά όλα δικά μου. Ό,τι προκύψει από τη συνέντευξη τύπου. Αλλά να υπάρχει κεντρική απόφαση. Δεν είναι θέμα στελεχών. Είναι θέμα ηγεσίας. 100%. Γιατί μου λένε όλοι για τα στελέχη. Τα στελέχη δεν σου κάνουν. Τα στελέχη σε μια εταιρεία, παιδιά. Δηλαδή. Εγώ που έχω το ΠΑΟΚ 24, θα πω το Στέργιο πώς θα λειτουργήσει. Ωραία. Δεν θα πάει ο Στέργιος πρωτοβουλία χωρίς να του έχω δώσει εγώ τη γραμμή. Δεν μπορεί να γράψει νικητής ο λαός μετά από κλαρίνο. Θα σκοτωθούμε. Είναι έτσι. Έτσι. Ναι. Έχουμε γράψει ποτέ στο ΠΑΟΚ 24 8 χρόνια νικητής ο λαός. Όχι. Όχι. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Θα πρέπει να αποφασίσει η ηγεσία, ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή. Θα πρέπει, βέβαια αυτός έχει στο μυαλό του και 74 παραμέτρους παραπάνω, εντάξει. Τι μέτωπα έχει, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Πολλά μετράνε. Ωραία. Για να τα κάνεις γιάμπαλο, πρέπει να πατάς γερά. Δεν ξέρεις που μπορεί να είναι εκτεθειμένος, που μπορεί να μην είναι, που μπορεί να έχει σχέσεις, που μπορεί να μην έχει σχέσεις. Με δύο λόγια, Σταύρο. Το παίρνεις αλλιώς. Το παίρνεις αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, γιατί όπως είναι τώρα δεν οδηγεί πουθενά. Όχι, δεν έχει άλλη άποψη. Δεν οδηγεί πουθενά.
Παρακαλάμε κάθε Κυριακή που η ομάδα παίζει στα κόκκινα, γιατί στο μυαλό της έχει 74 σκέψεις, να μην χάνει πουθενά. Αυτό είναι το story. Και όπως είπε και ο άλλος και στον Βάρντα, take it otherwise. Take it otherwise. Δεν γίνεται να είσαι στη ζούγκλα, να βγαίνει το λιοντάρι και εσύ να βγάλεις το χαρτί και να λες σύμφωνα με τον, με τον νόμο τάδε απαγορεύεται η ανθρωποφαγία, ναι, και σου κάνω ένσταση γιατί. Ναι. Δεν θα προλάβεις να βγάλεις το χαρτί, ναι, στη ζούγκλα με το λιοντάρι. Πολύ ωραίο παράδειγμα, φίλε. Το έχεις δουλέψει αυτό, το σου θέλει. Ή αν βγάλεις το Ευαγγέλιο στο Σταυρό, στο λιοντάρι, στη ζούγκλα μέσα, δεν θα γλιτώσεις. Όχι. Καλά, αυτό δεν το κάνεις και πουθενά. Ναι. Το κάναν παλιά. Βγάζαν το Σταυρό και λέγαν τα, ψέλαν τα Ευαγγέλια. Στις τίγρες και τα λιοντάρια. Ρε, τι ζούμε. Πρέπει, Σταύρο, να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε τομέα της ζωής σου. Όταν δεν σε σέβονται, δεν τους σεβαστείς επί 10. Όχι, και θα τους βγάζεις πέναλτι, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα δώρο, με τη ζώχουλα έκανες δίωξη. Ωραία. Συνέντευξη τύπου, πάει ΠΑΟΚ. Ωραία. Έκανε δίωξη γιατί το έγραψε ο τάδε και ο τάδε, οι οποίοι παίρνουν τόσα και τόσα από συγκεκριμένη εταιρεία συμφερόντων αυτού. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Γιατί να αφήνω εγώ τον άλλον να τζιράρει χωρίς να έχει κόστος στην τοπική αγορά που είναι 1,5 εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν γίνονται ούτε τα απλά σταυρό. Εγώ θα έκανα μία τηλετενία λοιπόν, ναι, με 50 λεπτά Σάββατο Δωρίδη. Που γαμοκοπάει όλη την κοινωνία πέρσι. Παρατηρητές, ναι, παρατηρητές, ναι, διαιτητές, υφυπουργό, ΚΕΔ, τον Περέιρα, το Γραμμένο, την ΕΠΟ, τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, 52 φορές βγήκε και μίλησε πέρσι από τον Ιούλιο ακόμα μέχρι τον Μάιο, αυτό ήταν το έργο. Ναι. Εντάξει, είχε απέναντι όλη την κοινωνία. Απειλές, αν τολμήσετε, έχω κασέτες για σας, τα έλεγε, ναι, ναι, ο Σάββας. Έχω φακέλους για όλους σας. Δεν βρέθηκε ένας να πει, έλα εδώ ρε φίλε, έτσι με καλή πρόθεση, τι κασέτες έχεις λίγο, θες να μας πεις. Μήπως είναι και τη Φίνου Στάθης Ψάλτης, μήπως είναι Τζανετάκος με, πώς το λέγανε εκείνος που είναι, ο Μπουμπούνοφ εκείνος ηθοποιός, πώς το λέγανε. Ο Πίπι Πυραυλός. Πώς το λέγανε αυτό, ρε Χριστό. Αντώνης Παπαδόπουλος, Θεός, ζει. Τους έχουμε φάει όλους στο μεταξύ, με συνοπτικές διαδικασίες. Τι έχετε να πείτε, κύριε Μελισσανίδη, για τους δικαστές, ας τολμήσουν. Εμένα μου ακούγεται λίγο σαν απειλή για τον δικαστή. Για κάποιον άλλον όχι, προφανώς. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Ο εισαγγελέας κάθε φορά σηκώνει το πρωί και παίρνει τον δικαστή να τρέφει και του λέει: αν τολμήσεις να. Έτσι, ναι, εννοείται. Η Μαω-Μαω. Εκτός αν είσαι Μαω-Μαω. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, παιδιά. Αυτό είναι το κακό, Σταύρο. Τέλος πάντων. Όχι εσύ. Εντάξει. Αυτό είναι το κακό. Εμείς καταγράφουμε την πραγματικότητα, ναι, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να λέει τέλος πάντων. Πρέπει να τους βάζει απέναντι και να τους εκθέτει μέρα παραμέρα. Ναι. Και σίγουρα αυτό που είπες δεν είναι θέμα στελεχών, εντάξει. Είναι από τις μεγαλύτερες βλακείς που έχω ακούσει. Mm. Δηλαδή, αν είχαν την εντολή, παιδιά, μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρίδ, θα βρισκόταν ένας που θα τους άφηνε, πιστεύεις. Όχι, ούτε μισός. Μα λογικό είναι σε μια εταιρεία κεντρική γραμμή δίνεται από πάνω. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί. We'll see. Να είμαστε τελευταία στη τελική ευθεία της εκπομπής. Έχουμε μιλήσει για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έχουμε μιλήσει για τις πρακτικές των από κάτω. Έχουμε μιλήσει για αρκετά θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Για την υπόθεση Βάρντα βέβαια και όλα όσα σέρνει αυτή μαζί της. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες με τον Γιάγια του Ρέ να μην δείχνει ιδιαίτερα αθλητικός, ναι, στην αλήθεια. Ναι. Δείχνει λίγο βαρύς στα 48 του χρόνια. Μεγάλος παίχτης, ανευπλάκας τώρα. Εντάξει. Εγώ το θυμάμαι και σε εκείνο το μυθικό διπλό που είχαμε βγάλει στο Καρεσκάκη στο κυκλισμένο των θυρών, τότε που πηγαίναμε στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και υπήρχε ένας πολιτισμός γενικότερα τότε. Διάβασα καλά, πήγαινε στο πάνω-πάνω. Να δώσουμε και συγχαρητήρια στην Παϊάρης που θα λειτουργήσουν τα τουρνικές στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Νωρίς. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία είναι η αλήθεια. Στον Όφη, ξέρεις τι πάθανε. Δεν λειτουργούσε. Και γίναν κάτι ουρές. Μέχρι τα Χανιά. Ναι. Εντάξει. Και δεν χωρούσαν. Εγώ με το ζόρι χώρασα. Δηλαδή κάποιος που ήταν 110 κιλά. Καλή ώρα, Στέλιο. Θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να εισέλθει. Ναι.
Τι λέγαμε. Α, για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Και τον Γιάγια. Mm-hmm. Εντάξει, ξεκάθαρα και προπονητής του Ολυμπιακού. Είχε στο μυαλό του τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Όπως είχε και ο Λουτσέσκο. Στο μάτς με τον Άρη. Λογικό. Δεν ασχολείται κανένας με. Πώς το λένε, αυτά τα παιχνίδια κυπέλλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Στις από σύνδεσμο ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Με τίτλο «Ως εδώ λαμόγια». Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη διαβάσω στον αέρα της πόλης, αλλά... Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, δεν έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που δεν διαβάζονται. Δηλαδή... Δες λίγο, διαβάζεται νομίζω. Το κράτος των Αθηνών, δηλαδή αγανάξει μέχρι και το Μόντρεαλ. Ναι. Που έχει ξεκάθαρο πρόβλημα με το Τορόντο, εντάξει, βιώνουν ίδιες καταστάσεις. Να τα λέμε αυτά. Ποια είναι αυτή η συνάδελφος στη Ρωσία που... Είναι δημοσιογράφος της Σπαρτάκ, Σπαρτάκ στο χόκεϊ. Α, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν την είδαμε. Θα την είχες πετύχει, Σταύρο, δεν υπήρχε περίπτωση. Η οποία τραυματίστηκε στον Αστράγαλο. Από τι? Και για να ενημερώσει τον κόσμο που ανησυχεί, ναι, έβγαλε τη φωτογραφία αυτή. Ο Αστράγαλος είναι μπανταρισμένος. Δεν είδε κανείς τον Αστράγαλο. Δεν το έβγαλε αυτή, το έβγαλε η Σπαρτάκ. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Στο Twitter, κανονικά. Δηλαδή, αυτή πιστεύεις δουλεύει συνάδελφος με κάποιους παίκτες του χόκεϊ. Νομίζω στη γυναική ομάδα κάνει ρεπορτάζ. Αυτό φαντάζομαι εννοείς. Ναι, εννοείται. Στη γυναική ομάδα του χόκεϊ είναι. Στη γυναική ομάδα. Φτιάξε μας αγάπη, για λέγε. Είναι στη γυναική ομάδα του χόκεϊ, τη Σπαρτάκ αυτή. Περαστικά. Περαστικά και πιστεύω θα έχω φροντίσει άλλοι να τη τα δώσουν. Ποια. Πώς τη λένε. Να την ακολουθήσουμε. Έλεος. Η Γιούλια. Ουσάκοβα. Η Γιούλια Ουσάκοβα. Σταύρο, θέλεις να τη στείλεις για περαστικά. Η Γιούλια Ουσάκοβα. Πάτα τα βίντεο, καλά σου λέει. Μην γίνεις ζώων. Βάλε τα βίντεο να βλέπουμε. Σταύρο, θέλεις να στείλεις περαστικά. Είναι ξεκάθαρη αγωνία σου. Ένα ωραίο βίντεο. Το περαστικά πώς είναι. Let's pass it. Εδώ με ένα πατόφτιαρο στο χέρι. Πατόφτιαρο, τι είναι αυτό. Κάνει και... Και δουλειά στο γήπεδο. Σταύρο, στείλ της We're With You. Πες της εδώ κάτι, με τις άλλες κοπέλες από το χόκι τρίβονται. Oh, κρίμα. Παίρνει συνέντευξη από άλλη μια ξανθιά. Σου είπα γυναική ομάδα. Μάλιστα. Η Σπαρτάκ. Να σου πω αγάπη, θα σου δώσω το κινητό μου να τη βρεις μετά, να την ακολουθήσουμε στο Instagram. Και να Σπαρτάκ... τη βρεις εσύ, Σταύρο. Γιατί αγάπη. Γιατί να στην βρω εγώ. Γιατί εγώ θα διαβάσω την συνέντευξη. Μπορώ να διαβάσω εγώ την ανακοίνωση του Μόντρεαλ. Αγανακτισμένο Μόντρεαλ. Το κράτος των Αθηνών. Μίλησε πάλι. Μίλησε πάλι. Όπως μιλάει εδώ και 40 χρόνια, μονόπλευρα. Ένοχος ο Λουτσέσκου. Θέλουν να του βουλώσουν το στόμα. Ντρέπονται να το ακούν. Να τον ακούν. Όποτε τον ακούν να τους φτύνει στα μούτρα για το κλεμμένο πρωτάθλημα, σκοτεινιάζει το βλέμμα τους. Θέλουν να ξεχαστεί ο τρόπος που το πήραν. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ με κεφαλαία. Βάλτε όσους δικαστές μαριονέτες θέλετε, ξεκάθαρο υπονοούμενο για τον κύριο. Coach, είμαστε μαζί σου μέχρι το τέρμα. Σταματήστε να τα βάζετε με την νοημοσύνη μας. Σταματήστε να διχάζετε τον κόσμο. Σταματήστε να σπέρνετε ανέμους και στην χιτλερική Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαύρος πήρε το μετάλλιο. Χωρίς οι Γερμαναράδες να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να τον μποϊκοτάρουν όπως έγινε πέρσι στη Δημοκρατική Ελλάδα για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αν έχετε σκοπό να κάνετε τα ίδια με πέρσι, σας το λέμε πολύ απλά, το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει. Ετοιμαστείτε για Brexit ως εδώ. Η ανακοίνωση του Fan Club Montreal PAOK. Το αγανακτισμένο από ό,τι καταλάβατε. Με σήμα μια πολική αρκούδα. Ναι. Ωραίο σήμα. Δουλεμένο, οργανωμένο σύνδεσμο. Μπράβο τα παιδιά εκεί πέρα μακριά. Να κρατάνε τη σημαία του PAOK ψηλά. Αλλά για να καταλάβει ο Σιμιτζόγλου τι κάνει, έχει ανακτήσει και το Μόντρεαλ. Μην πιάσουμε τώρα Αντί Σαμπέμπα εκεί τα παουξάκια. Ζάμπια. Μην πάρω Ζάμπια το βάπ και του πω βάλ τους να πούνε τίποτα. Εντάξει.
Η Ζάμπα είναι ξεκάθαρα ανακτισμένη. Νομίζω δεν αρκεί, το, δεν αρκεί το βίντεο. Σήμερα, αύριο. Πρώτα απ' όλα στη Ζάμπια. Γιατί χρειάζεται και ένα διήμερο προετοιμασίας. Λίγο πρόβλημα είναι το, στη Ζάμπια το δικαστήριο. Δηλαδή, όποιος πάει, έχει έναν κίνδυνο να του κόψουν το χέρι, π.χ. Δηλαδή, άμα πει τώρα ο ΒΑΠ εκεί στα παιδιά που έχει στη δούλεψή του. Εντάξει. Είπαν τον προπονητή μας να πάει στο δικαστήριο. Έτσι απλά, όχι δίωξη και τέτοια. Πού να πει τώρα στον άλλο στη Ζάμπια ότι έγινε δίωξη. Καταρχήν, υπάρχει δικαστήριο στη Ζάμπια. Ναι, υπάρχει λέξη η πρώτη δίωξη. Σκέψη που θα κοιτάξουν τα χέρια του, τα πόδια του. Δηλαδή έχουν δύο προβλήματα εκεί. Εντάξει. Να πούμε μια φορά ακόμα ότι κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά, όσα έχουν ταυτόντες και μπορούν να ταξιδέψουν. Ναι, δεν μπορούν όλοι. Δεν μπορούν όλοι. Αυτά ρωτήσει... τα δύο παιδιά τέλο πάντων που έχουν ταυτότητα. Πρέπει να έρθουν στην Τούμπα και να κάνουν το γύρο του θριάμβου. Κανονικά. Και κάποιο live sketch. Ναι. Με το σκηνοθέτη Παύλα Μοντέρ Σιντούμπα. Ναι. Και δεν κάνω πλάκα τώρα. Πρέπει κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά, 5-10 από αυτά, να έρθουν να βιώσουν τη μαγεία της Τούμπας. Βεβαίως. Ή με κάποιο τρόπο να έρθουν τέλος πάντων. Ή αν να πάει ο Πάοξ η Ζάμπια είναι λίγο δύσκολο. Αλλά να έρθει η Ζάμπια. Μια φορά έκανε 14 μέρες το θέμα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Αφού το έστειλα, μετά ξέχασα ότι το έστειλα και μετά με πήραν τηλέφωνο μετά από 14 μέρες και μου είπαν ήρθε. Φαντάσου αυτό το θέμα που πήγε. Στη Ζάμπια. Στη Ζάμπια. Δεν είχαμε ποδοσφαιριστή από Ζάμπια, όχι. Είχαμε κάποιον. Ζάμπια δεν δουλέψαμε. Κοίτα, έτσι όπως τους βλέπω, αθλητικούς τους βλέπω αυτούς. Που έχει ο ΒΑΠ εκεί. Σταύρο, άμα είχαμε, πώς θα τον έλεγες από τη Ζάμπια. Το Ζαμπιανό. Ζαμπιανό. Ο Ζάμπιο. Ο Ζάμπιο Σταρ. Ο Ζάμπιο Σταρ. Εδώ με τον Κίσιο Μενεμενιώτη Σταρ. Είναι αυτό που το πα. Αυτό που το πα. Εντάξει, έχουμε δουλέψει Αφρική. Ναι. Εντάξει. Για να δω. Περάσαν πολλά παιδιά. Θυμάσαι ποιους παίκτες είχαμε. Για δες. Τους θυμάμαι ρε. Δηλαδή αν είναι 30 ξέρω, θυμάμαι τους 25. Για δες. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε κανένα για δικήσουμε τα παιδιά αυτά. Εδώ, Μαύρη Ήπειρος. Αίγυπτος, εντάξει, οκ. Τα λέγατε από χθες με τον Βασιλιά και όλα. Τους θυμήθηκα όλους, εντάξει. Εντάξει. Τάχα, Μαγντή, τα αδέρφια Χασάν, ο Σάμπριο, Μέγα και... Δεν είπε στο Μέγακετ προχθές με τον Βασιλιά, τον ξέχασε. Σικαμπάλα και Ουάρντα, Λιβερία, ο ένας και μοναδικός Τζον Άγκμπε και ο ακόμα πιο μοναδικός σε Κούτζα Πάτε Ολίσε. Ναι, ναι. Νότιος Αφρική, Άντρου Ραμπούτλα, γίγαντας. Τζορτ Σάλμον, ο Μουν δανεικός και ο Μπογκάνι Κουμάλο. Καμερούν, ο Ετόγκ, ο Φουτσίνι και ο Σάρλι Τάνς. Γκάνα, δουλέψαμε και εκεί. Αμπονσά, Χάγκαν, Μοχάμεντα Μπουμπακάρι. Νιγηρία, Ουντέζε, τα αδέρφια Μαφούλε. 2-1, ναι. Ο Θεόφιλος και ο Ναπολέον. Ακτίνται Ελβατοστού, ο ένας και καλός, η Ιμπραχήμα Μπακαγιώκο. Την Ισία, ο Ανίς Μπουσαϊντή, τίμιος. Τίμιος, πήγε να φάει κόκκινη στο 2 στη Φενέρμπαχτσε, ευτυχώς ο διαιτητής εκατό Κινέζου. Ναι. Αγκόλα, ο Ζουέλα και ο Τζάλμα Κάμπος. Σου είπα μετά να ρίξαμε το ΠΑΟΚ 24 που έπαιζε ο Ζουέλα στον ΠΑΟΚ και όποτε πήγε η Εθνική είχαμε ένα χτύπημα από Αγκόλα. Γιατί φαίνεται αυτό. Μαρόκο. Ναμπίλ Εζάρ και ο Μάλ Καντουρί. Ο οποίος κάρφωσε την Μπαρσελόνα προχθές. Ναι. Γουινέα ο Καμαρά. Ναι. Πράσινο Κροτήρι, ο Ροντρίγκης και ο Βαρέλα. Σενεγάλη, ο Μάμε Μπάμπα Τιάμ. Έκανε διαφορά. Αυτοί είναι οι Αφρικανοί του δικεφάλου. Να πω λίγο ότι σήμερα στις 4 τριπλή βράβη στην Τούμπα Κρέσπο Κάνια και Πασχαλάκη. Θα είναι εκεί η αγάπη. Φυσικά. Ο Κρέσπο καλύτερος παίκτης για μήνα Ιούλιο-Αύγουστο. Κανιάς χειρότερος παίκτης. Κάνιας, Κάνιας για το καλύτερο γκολ του Ιουλίου και του Αυγούστου. Πακετάκι τα κάναμε αυτή τη φορά. Για τον γκολ με τη Βασιλεία, εντάξει. Είναι ένας που τον κράζουμε όλοι καμιά φορά. Να ξέρετε, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος που έχουμε δίπλα στο Μαουρίτσιο. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Και ο Πασχαλάκης ναι. Για το NAC Play of the Month. NAC Play of the Month. Είναι για την απόκρουση στην Λισαβόνα. Στο Πινελίκι, στο Πετάλο. Για την απόκρουση στη Λισαβόνα, ποια απόκρουση από όλες. Γιατί στη Λισαβόνα έχει κάνει πάρα πολλές. Να λέμε ναι. Τα καλά, να λέμε και τα στραβά. Να είμαστε δίκαιοι. Το βασικό είναι αυτό. Θα είναι εκεί η αγάπη. Mm. Θα ακούσουμε μέσα από τον Λίμπερο τις δηλώσεις των τριών. Μετά 8 και 10 θα μυρίσει και ο Ρασβάν Τσέσκου. Θα τα ακούσουμε και αυτό ζωντανά εδώ. Και στις 6 ώρα είναι η προπόνηση Τούμπα. Άρα κατά τις 8.30 θα έχουμε και την αποστολή. Όχι, αποστολή αύριο. Παρασκευή σήμερα, αποστολή αύριο, ναι. Άμα θες, δεν βγάζουμε από σήμερα. Δεν θα τίποτα. Θα μάθουμε την αποστολή εγώ. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχει το πρόγραμμα. Θα ξέρουμε τη δοκιμή. Ναι, εντάξει, ξεκάθαρα θα είμαι. Πού θα χτυπήσει κακοκαιρία, έκανε το δελτίο. Κοιμάστε όρθιοι, πάλι εγώ θα στα λέω. Ρε. Πού θα χτυπήσει. Με πήρε ο τέτοιος. Ο Καντερές. Πού θα χτυπήσει. Η Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα. Κλειστά σχολεία, πεσμένα δέντρα και διακοπές ρεύματος.
Δηλαδή πιο φλόρικο όνομα, ρε φίλε. Ζορμπάς. Το ξενοφόνο. Α, άλλο λέμε τώρα. Τα φιλιά μου στο Φόντα. Που σαν τις τελευταίες μέρες, τα σχολεία, πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Στη δίνη της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν σήμερα το Νότιο Ιόνιο και η Πελοπόννησος, άντε. Η Κρήτη και Βαθμία, οι Κυκλάδες, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια. Δώσαμε κάτι παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε νεόπλουτοι, και στείλαμε την κακοκαιρία κάτω, να το διαβάσουμε, στη Live Sport συνήθως, να διαβάζουμε αυτά. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου, όχι τίποτα περάσαμε και είδαμε τα σύννεφα, εντάξει, το κέντρο του Μεσογειακού κυκλώνα ξενοφώνου αναμένεται να φτάσει στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου 3 με 6 του Σαββάτου. Δεν θα γίνει τίποτα. Ναι, άκου τώρα τι έχει βγει. Γι' αυτό που για λέγαμε πριν. Για οφειλές την εφορία. Ναι. Η προσφυγή του Λάζαρου. Άστο, Λάζαρε. Άστο, άστο. Αφορά το ποσό που φαίνεται να οφείλεται στην εφορία από την Ένωση, με βάση τη φωνή των δύο πλευρών. Άστο, η πλευρά της ΑΕΚ δεν πληρώνει την εφορία των παιχτών. Θα έχει κάνει καμιά ειδική συμφωνία αουσουτού, η οποία θα γραφτεί στο χιόνι. Λάζαρε, πες τον νέο σου πρόεδρο. Τζάπα, θα ταλαιπωρήσεις τον δικηγόρο σου. Ναι, δεν είναι. Σκέψου τον δικηγόρο σου, τζάπα. Χαμένα δεύτερα. Δρομολόγια, ευελπίδων, αυτά. Αυτά, ναι, δεν είναι. Βενζίνη ή ταξί, άστο. Τηλέφωνα, το κασκόρ θα σε πνίξω κτλ. Άστο, αγόρι μου τώρα, ντροπή. Ντροπή, άστο. Κρίμα είναι τώρα για 70.000, 80. Κρίμα είσαι. Είχαμε χθες την τεράστια νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Εύκολα. Στην παράταση. Εύκολα. 90-92 ΠΑΟΚ. Με Αθηναίου να βάζει 7-9 πόντους της ομάδας στην παράταση. Με Μορέιρα να βάζει 16 πόντους. Ο οποίος, όπως μας είπε ο Μοσχοβίτης χθες, ξέρει να τα βάζει. Ε? Ξέρει να τα βάζει. Ξέρει να τα βάζει. Εντάξει, φαίνεται τίμιος αθλητής. Χωρίς γκος, που είναι σημαντικός παίκτης, βρέθηκαν λύσεις από άλλους αθλητές. Φτάσαμε μέχρι και το μείον 15, αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Σε μια έδρα καμίνη. Όπως είναι. Ε? Έχω πάει, έχεις πάει στην Περιστέρι. Όχι. Έχω πάει. Και όχι μία φορά, δύο-τρεις έχω πάει. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ στη Χαλκίδα με την Κίμη. Σε αυτό το διήμερο μπασκετικού έτσι θεάματος. Ποιοι άλλοι πήγαν κατά χθες? Ο Ποπ πάλι 7 πόντους έβαλε το πουλέρ μου. Εντάξει, συμπαθητική ομάδα. Okay. 10 έβαλε ο Τζόνς, 13 ο Μορέιρα. Ο Τζόνς, έχουμε αλλάξει Τζόνς για όσους μπερδεύονται. Ο προβληματικός τον αφήσαμε και πήγε στον Άρη και πήραμε το ταλέντο το μεγάλο από την Ιταλία που κάνει παπάδες. 9 ο Χρυσικόπουλος, άπονος ο Σχίζας που είχε ένα μικρό τραυματισμό. 10 ο Κόνιας. 12 τρίποντο, ο Καράς συμμετοχή, Μαργαρίτης 4, Ζάρας 5 με ένα τρίποντο, ο Πόπ 9 με ένα. Ναι. Χάτσερ 12 με 2, Αθηναίου 15 πόντους με 2 τρίποτα και ο Γκάρετ, όχι ο Ντίν, ναι. 5 πόντους. Εντάξει, 92, νέο τεστ σήμερα είπαμε με την Κίμη. Okay. Τα κορίτσια του βόλεϊ θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη αυτό το τριήμερο να πάρουν μέρος στο δεύτερο διεθνές τουρνουά γυναικών Δημήτρης Ράγκος, όπως διαβάζω από το ΠΑΟ 24. Και Σαββατοκύριακο League Cup στο Παλατάκι. Με 5 ευρώ και 10 ευρώ εισιτήρια. Για όποιον ενδιαφέρεται να πάει. Σάββατο Κυριακή μέχρι τις 12. Από τις 12 μέχρι την έναρξη του αγώνα. Μπορείτε να πηγαίνετε εκεί να πάρετε εισιτήριο και να στηρίξετε έτσι και την ομάδα βόλεϊ. Επίσης υπάρχει μια καταγγελία ανώνυμη. Ότι τους 25 συνολικά φιλάθλους που είχε χθες στο κλειστό του Περιστερίου. Οι 4 ήταν λίγο μπερδεμένοι. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Την πίναν συνεχώς, με πληροφορίες. κατάλαβαν ότι απαγορεύω το τσιγάρο στο κλειστό και είπαν να σκάσουν τα τετράφυλλα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν. Ευτυχώς κάποιος Αμερικανός μας δεν επηρεάστηκε. Δηλαδή, άρα έχουμε καλά παιδιά Αμερικάνους. Δεν πήγε κάποιος στην Κυριακή, την πήγε μαζί τους. Άρα οι Αμερικάνοι μας είναι πολύ καλά παιδιά. Μπράβο. Θυμάσαι παλιά τη ωραία ατμόσφαιρα στο Παλέ. Που από τους 5.000 κάπνιζαν ή 5.500. Ναι, ναι, θυμάμαι. Πώς παίζαν μπάσκετ. Πρέπει να απαγορευτεί το κάπνισμα και στην Τούμπα. Αν φας κανένα χαστούκι, το σηκώ. Και μόνο στις σκέψεις Σταύρος, κάτι παθαίνει. Κοίτα, αυτός που θα το προτείνει θα έχει... Θα κυνηγηθεί μέχρι τέλους. Θα κυνηγηθεί στο θάνατο, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή πιο πολύ θα κυνηγηθεί αυτός παρά ο Σιμιτζόγλου. Ακριβώς. Στο Μίνσκο τώρα δεν θα έχετε κανένα τέτοιο θέμα,
Νομίζω θα έχουμε. Δεν καπνίζει κανείς πουθενά και αν καπνίσει πέφτει στα δίχτυα της δικτατορίας της τοπικής εκεί. Άρα τι θα κάνεις εκεί, δεν μπορείς να κάνεις θα τίποτα. Θα καπνίζω. Μου έχει πει ο βασιλιάς ότι έχει κονέ καλό εκεί. Άρα Σταύρο, αντίο, πριν φύγεις θα τα πούμε τελευταία φορά. Δεν ξέρω αν θα σε δούμε μετά. Δευτέρα τι θα με δω αγάπη, πας να με φας από τώρα. Ναι, σου δίνω και δύο μέρες έτσι ξεκούραση γιατί θα είναι δύσκολο ταξίδι. Ξέρεις, είμαι δύσκολος. Το καλό είναι ότι έχουμε ίδια ώρα με την Λευκορωσία, οπότε για μια φορά δεν θα μπερδευτούμε πριν, μετά, ώρα Ελλάδος. Ίδια έχουμε. Ίδια, ναι, ίδια. Άρα, δικτατορία έχουμε εμείς, έχουν και αυτοί. Ίδια ώρα έχουμε. Στο ύψος γυναικών είναι λίγο απέχουμε. Λίγο. 2-3 πόντους. Σιγά, μα εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Και στους δρόμους, θυμάστε τι δρόμους έχει εκεί. Λίγο μεγάλους, δεν είναι. Είναι καμιά 8 λωρίδες σε κάθε πλευρά. Ναι. Γενικά σε όλα αυτά τα καθεστώτα κάνουν μεγάλους δρόμους για να δείξουν μεγαλείο. Γι' αυτό εμείς, επειδή είμαστε ταπεινοί, ωραία, δεν έχουμε δρόμους. Καταλάβες. Θα περάσετε καλά, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αν και θα πάτε με άκρος επαγγελματική έτσι, προσέγγιση. Υπάρχει κάποια ειρωνία σε αυτό που είπες. Φυσικά. Δεν για να ακούσουμε τα άλλα. Να πούμε βέβαια ότι και το Ρέτζεσι Καζίνο μαζί με ναι, τον θα, έχουμε... θα δείχνει στο θέατρο Βεργίνη την ερχόμενη Τρίτη τον Bad Boys of Pau. Ερχόμενη Πέμπτη. Στην εργασία με το Λίπερο. Θα κάνουν μια αναπαράσταση πριν γίνει. Την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν είναι το 4 άκουσα. Μόνο εδώ. Αποκλειστικά. Το παιχνίδι θα γίνει Τρίτη. Από Δευτέρα θα. Ακόμα είμαι στο Champions League εγώ ρε παιδιά. Εντάξει, μπερδεύτηκα λίγο. Εννοείται πως μένετε στο Λίπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό Βασιλιά. Μαθήματα για όλες τις πτυχές της ζωής. Για το στοίχημα. Για τη ζωή. Για τις ανθρώπινες σχέσεις. Εντάξει, από τις 2 μέχρι τις 3, αυτά από μας. Καλό μεσημέρι.